πολύ όμορφες εικόνες, θα περάσουμε στο επόμενο θέμα που απασχολεί άνδρες και γυναίκες, μικρούς και μεγάλους. Πλαστική χειρουργική θα είναι το θέμα μας. Κάνει σημαντικές διορθώσεις, αποκαταστάσεις. Γιατί η πλαστική χειρουργική δεν είναι μόνο συνυφασμένη με αισθητικές παρεμβάσεις για κάποιους που δεν το χρειάζονται απαραίτητα. Έχει να κάνει και με κάποιες βλάβες μετά από κάποια ατυχήματα, μετά από κάποιες περιπέτειες υγείας κτλ. Να πάρουμε μια γεύση όμως και στη συνέχεια να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας να μας μιλήσει πιο εξειδικευμένα. Εδώ είμαστε και θα καλωσορίσουμε τον γιατρό που είναι στην παρέα μας. Είναι ο κύριος Γιάννης Λιαπάκης. Πλαστικός χειρουργός. Καλησπέρα σας. Καλώς όρισες. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, και είναι μία ειδικότητα η οποία μπορεί να διορθώσει δυσμορφίες, τυχόν θα τα πω ελαττώματα. Μας σόκαρε το γεγονός, η δημόσια δήλωση μιας μητέρας πριν από λίγο καιρό στα Γιάννενα, που εξομολογήθηκε ότι οδήγησε το παιδί της στον πλαστικό για μία διόρθωση στα πεταχτιά του αυτιά, ένα παιδάκι του δημοτικού, γιατί ήταν θύμα bullying. Μπορείτε να δώσετε λύση σε τέτοιου είδους προβλήματα? Ναι, καταρχήν εγώ θα ήθελα να πω ότι η πλαστική χειρουργική διακρίνεται στην επανορθωτική και την αισθητική. Αλλά και η αισθητική επί της ουσίας επανορθωτική είναι. Παραδείγματα όπως αυτό το οποίο ανέφερε Στέλιο, δηλαδή παιδάκια τα οποία πριν πάνε στο σχολείο ή όταν πηγαίνουν στο σχολείο είναι αντικείμενα ψυχολογικής βίας από τους μαθητές τους, είναι κλασικά παραδείγματα του τι μπορεί να κάνει η πλαστική χειρουργική και πώς μπορεί να βοηθήσει. Η επανορθωτική πλαστική χειρουργική, η οποία επί της ουσίας είναι και η αισθητική. Η πλαστική χειρουργική αλλάζει ζωές. Και γι' αυτό είναι μια ειδικότητα, θα έλεγα, η οποία είναι συνυφασμένη με το ανθρώπινο είδος. Ουσιαστικά υπάρχει από τότε που υπάρχει άνθρωπος. Φανταστείτε ότι η πλαστική χειρουργική υπάρχει ακόμα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι αθλητές όταν κάνανε τους πάλι. Του αρχαίους εννοείς. Βεβαίως. Τους Ολυμπιακούς Αγώνες, διότι υπήρχαν αθλητές οι οποίοι κατά τη διάρκεια της πάλης σπάγαν τη μύτη τους. Ρινοπλαστική. Στην Ινδία. Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έκλεβαν ή κάνανε ένα πολύ μεγάλο έγκλημα τους κόβανε τη μύτη, τα αυτιά. Από τότε ουσιαστικά υπάρχει πλαστική χειρουργική και αναπτύχθηκε για να αποκαταστήσει αυτού του είδους τις βλάβες. Προέκυπταν ανάγκες από το παρελθόν. Ακριβώς. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν γεννηθεί με κάποια δυσμορφία, ένα λαγόχυλο, ένα λικόστομα, παιδάκια τα οποία έχουν πεταχτά αυτιά ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιος. Σήμερα, για παράδειγμα, ήρθε μια κοπέλα στο γραφείο η οποία είχε ένα σύνδρομο το οποίο λέγεται Πάρι Ρόμπερ. Αυτό το κινέζικο που ακούει κάποιος στην τηλεόραση, τι είναι, λιποδυστροφία. Δηλαδή, ένας άνθρωπος μετά τα 40 ή μετά τα 20 συνήθως παρουσιάζει μια βλάβη κατά την οποία λιώνει ουσιαστικά το λίπος από τη μία πλευρά του προσώπου. Η γυναίκα αυτή δεν μπορεί να κυκλοφορήσει προφανώς. Η πλαστική χειρουργική είναι εκεί για να βοηθήσει. Ακόμα πρέπει να σας πω ότι. Αυτό είναι αυτοάνωσο, πρώτη φορά το ακούω. Λιώνει το λίπος από το μισό πρόσωπο. Βεβαίως, συνήθως από την αριστερή πλευρά, καμιά φορά και από τη δεξιά. Για άγνωστους λόγους, συνήθως κληρονομικούς, πιθανότατα είναι και αυτοάνωσο, όπως πολύ καλά είπες Στέλιο. Ωστόσο, χωρίς την πλαστική χειρουργική, η γυναίκα αυτή δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παράλυση προσώπου και κρεμάει όλο τους το πρόσωπο. Τους βλέπουμε κάθε μέρα στον δρόμο. Εάν δεν κάνουν ένα reanimation, όπως λέμε εμείς, δηλαδή μια επέμβαση αποκατάστασης
στο χαμόγελο, στο πρόσωπο, δηλαδή να κλείσουν τα μάτια τους, να σηκωθεί το πρόσωπο, απλά ζουν σε μια φυλακή. Υπήρχε γυναίκα στο γραφείο η οποία ήρθε και μας είπε ότι σε ευχαριστώ πολύ γιατρέ μου και πραγματικά το θυμάμαι με πολύ μεγάλη συγκίνηση, διότι τώρα πλέον μπορώ να πω το μυστικό μου στην κόρη μου. Για 30 χρόνια ζούσε με ένα μυστικό ότι είχε καεί όταν ήταν μικρή και δεν είχε μαλλιά και έκανε τα μαλλιά της με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να μην φαίνεται. Και της κάναμε λοιπόν μια μεταμόσχευση και μπόρεσε ξανά και βγήκε απέναντι στην κόρη της. Αυτό είναι η πλαστική χειρουργία και αυτό πρέπει να ξέρει στέκομαι, ο κόσμος. Γιάννη, σε διακόπτω, στέκομαι λίγο στην περίπτωση που υπάρχει έγκαυμα. Υπάρχει λοιπόν όντως τέτοιο θέμα από ένα ατύχημα. Ναι. Τι συμβαίνει εκεί, μπορεί να δοθεί λύση μέσω της πλαστικής. Βεβαίως. Το έγκαυμα διακρίνεται καταρχήν σε μερικού και ολικού πάγους. Υπήρχαν παλιά μια κατηγοριοποίηση πρώτου, δεύτερου, τρίτου βαθμού. Ουσιαστικά δεν υπάρχει αυτή η κατηγοριοποίηση. Όλα τα εγκαύματα, τα οποία είναι τα ηλιακά ή τα μεσαία εγκαύματα, αυτά τα οποία δηλαδή προκύπτουν ακόμα και από ένα χημικό peeling, πάνε πάρα πολύ καλά χωρίς να χρειάζεται να κάνει κανένας τίποτα. Υπάρχουν όμως και εγκαύματα, αυτά από τη φωτιά ή ηλεκτρικά εγκαύματα, τα οποία καταλείπουν μια δυσμορφία όπως είναι μια αλοπαικία, δηλαδή να χάσει κάποιος τα μαλλιά του, που σε αυτή την περίπτωση κάτι χρειάζεται να γίνει. Χθες έβλεπα στην τηλεόραση για την ιστορία του Νίκη Λάουντα, ο οποίος ήταν ένας οδηγός της Φόρμουλα 1, είχε ένα ατύχημα, κάηκε το μισό του πρόσωπο. Αυτός ο άνθρωπος χωρίς πλαστική χειρουργία απλά δεν θα μπορούσε να ξανατρέξει αγώνες. Διότι φανταστείτε ότι έλειπε το μισό του πρόσωπο. Πήραμε ούτε λοιπόν, να κυκλοφορεί στον δρόμο, θα μπορούσε. Πήραμε λοιπόν δέρμα, όπως οποιοδήποτε πλαστικός χειρουργός γνωρίζει από την περιοχή του δεξιού μυρού, το βάλαμε στο πρόσωπο του ανθρώπου και σε 6 εβδομάδες κατάφερε μετά να τρέξει αγώνες. Είναι μύθος για τη Φόρμουλα 1. Αλλά και στα πεδία των μαχών. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε περιοχή στον πλανήτη στην οποία, εν πάση περιπτώσει, γίνονται μάχες ή οτιδήποτε, στις οποίες δεν λέγεται η πλαστική χειρουργική. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να περπατήσουν ή χρειάζονται ακροτηριασμούς ή έχουν θράσματα από χειροβομβίδες. Χωρίς τον πλαστικό χειρουργό ουσιαστικά δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ξαναγίνουν άνθρωποι. Έχεις προσφέρει και τεράστιο έργο στις περιπτώσεις αυτές σε εμπόλεμες ζώνες. Να μας πεις λίγο δύο λόγια για το έργο σου αυτό. Ναι, εντάξει, εγώ είμαι εδώ πέρα να μιλήσω για την πλαστική χειρουργική και σας ευχαριστώ πολύ να το πω, για να γνωρίζει ο κόσμος ότι η ειδικότητά μας δεν είναι μόνο η αισθητική, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι η αισθητική πλαστική χειρουργική. Έτυχε και είχα την ευκαιρία να πάω να βοηθήσω, όπως πάρα πολλοί καθημερινώς συνάδελφοι πηγαίνουν και βοηθάνε σε όλο τον κόσμο και το κοινοποιούμε για να ξέρει και κάποιος ο οποίος θέλει να βοηθήσει ότι υπάρχει τρόπος. Έτυχε λοιπόν και πήγαμε πριν 6 μήνες τον περασμένο Νοέμβριο, ολότελα ένα χρόνο, στο τουρκοσυριακό μέτωπο, σε αυτή την περιοχή και είδαμε πράγματα τα οποία πραγματικά εμένα με σόκαραν. Διότι άλλο να βλέπεις τον πόλεμο στην τηλεόραση και άλλο να βλέπεις τον πόλεμο μπροστά σου, να βλέπεις παιδάκια 5 χρονών τα οποία να τους λείπει το πόδι, να έχουν ένα έγκαυμα 60% και να χρειάζονται παραπάνω από 30 επεμβάσεις προκειμένου να γίνουν ξανά άνθρωποι. Είναι τα παιδιά του πολέμου της Συρίας, αυτά τα παιδιά που βλέπουμε στα ρεπορτάζ των ειδήσεων και μας σοκάρουν. Πήγατε μία ομάδα γιατρών για να αποκαταστήσετε και να δώσετε μια ευκαιρία σε παιδιά και μεγαλύτερους θύματα αυτού του πολέμου μέσα στο εμπόλεμη ζώνη της Συρίας. Στα τουρκοσυριακά σύνορα ουσιαστικά είναι μια περιοχή, το Χατάι, έτσι λέγεται, δηλαδή είναι η Αντάκια, σαν να λέμε η Αντιόχεια στα ελληνικά, που ουσιαστικά είναι μια ελληνική περιοχή. Αυτό πρέπει αρχαία ελληνική. Αρχαία ελληνική, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί Ελληνοορθόδοξοι. Υπάρχει το Πατριαρχείο αυτή τη στιγμή της Αντιοχίας, το οποίο είναι περίστατο. Δηλαδή ουσιαστικά είναι σε αυτή την περιοχή, αλλά είναι στην Δαμασκό. Πέρα όμως από αυτό υπάρχουν άνθρωποι πάνω απ' όλα οι οποίοι καθημερινά πεθαίνουν. Και γι' αυτό έρχονται δυστυχώς ή ευτυχώς στην Ευρώπη, όχι γιατί τους αρέσουν οι θάλασσές μας, αλλά γιατί αν γυρίσουν πίσω απλά θα πεθάνουν. Λοιπόν, φανταστείτε ότι υπήρχαν παιδάκια με 40-60% έγκαυμα στην ηλικία του παιδιού μου, της κόρης μου ή δεν ξέρω και εγώ τι, ενός οποιοδήποτε παιδιού, το οποίο δεν μπορούσε να σηκώσει το χέρι του ένα παιδάκι, άλλο δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω, γιατί είχε ένα έγκαυμα, πέρασε ένα αεροπλάνο, έριξε τη βόμβα με αποτέλεσμα να πάθει εγκαύματα που είπαμε ολικού πάχου σε τέτοιο σημείο που δεν μπορούσε ουσιαστικά να αναπτυχθεί. Πόσο σε σόκαρε και πόσο πιο ουσιαστικά είδες την προσφορά της δουλειάς σου και της ειδικότητάς σου από αυτή την εμπειρία? Εγώ αισθάνθηκα καταρχήν περήφανος που είμαι Έλληνας και πήγα εκεί και βοήθησα, γιατί πήγα ουσιαστικά σαν Ελλάδα, δεν πήγα σαν Γιάννης Διαπάγκης. Εμένα με ξεχάσανε. Ξέρανε ότι υπάρχει ένας Έλληνας πλαστικός χειρουργός από την Κρήτη, ο οποίος πήγε και βοήθησε εκεί. Και πραγματικά αισθάνομαι ότι είναι το χρέος ο καθένας, το χρέος μου και το χρέος του οποιοδήποτε να κάνει οτιδήποτε μπορεί. Μέχρι εκεί δεν υπάρχουν ήρωες σε αυτή τη ζωή. Ο καθένας προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί περισσότερο. Αλλά πραγματικά είδα, βίωσα εκτός του ότι
είμαστε γείτονες και την δυναμική της πλαστικής χειρουργικής, αυτό που λέγαμε πριν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χωρίς την πλαστική χειρουργική δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Φανταστείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν τους κάναμε εμείς επεμβάσεις, απλά δεν θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν ανάμεσά μας. Και πολλές φορές περνάνε και σε ακρότητες, έτσι. Ακόμα και σε αφαίρεση της ζωής τους, λόγω του ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν όλο αυτό. Βεβαίως. Πολλά έχουμε δει που είναι αίτια άλλα. Είναι η... Πρέπει να ακολουθηθούν πολλές επεμβάσεις, πολλές προσεγγίσεις ανάλογα με τη σοβαρότητα του κάθε ζητήματος. Δεν είναι μπαμ και έξω. Δεν είναι κάτι τόσο απλό στο παρουσιάσμα. Πολύ σωστή ερώτηση. Είναι καθόλου απλό. Δηλαδή, το να πάει να κάνει κάποιος ένα χειρουργείο δεν είναι το να πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Σε καμία περίπτωση. Είτε είναι μια αισθητική επέμβαση, είτε είναι μια επανορθωτική, είτε είναι μια αποκατάσταση σε ένα τραύμα, είτε μια αφαίρεση ενός καρκίνου. Ενέχει κινδύνους που ενέχει οποιαδήποτε επέμβαση. Μια φλεγμονία, ένα αιμάτωμα, μια διάσπαση μπορεί να συμβεί και έτσι μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση κάνει κάποιος. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε το μυαλό μας ότι είναι αυτό ακριβώς μια χειρουργική επέμβαση και όλα θα πάνε καλά εφόσον είμαστε προσιλωμένοι στις οδηγίες πάντα του γιατρού και εμείς είμαστε προσιλωμένοι ότι πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κύριε Λιαπάκη, θέλω να ρωτήσω τι διάσταση υπάρχει ανάμεσα στην επανορθωτική χειρουργική που βοηθά έναν άνθρωπο να ζήσει φυσιολογικά μετά από ένα ατύχημα ή μια σοβαρή αρρώστια ή ένα έγκαυμα ή μια παραμόρφωση και την αισθητική χειρουργική που για κάποιους είναι ζωτικό να αποκτήσουν μια γυναίκα το στήθος που θέλει, ένας άντρας να απαλλαχθεί από τη μητόγκα που έχει και δείχνω τη μούρη μου ή να αντιμετωπίσει το γύρας που γι' αυτό είναι έτσι ακριβώς. Αυτή την ερώτηση μας την κάνουν πολύ συχνά στο ιατρείο. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πώς αισθάνεται, ας πούμε, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη μύτη. Είναι το κόμπλεξ του. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συζητώντας στο γραφείο μου λένε ότι ήταν το όνειρο της ζωής μου. Πραγματικά, όταν αφήσεις έναν άνθρωπο να σου μιλήσει για τα θέλω του και τα πρέπει του, πραγματικά αυτό το οποίο, ας πούμε, με εντυπωσιάζει εμένα στην πλαστική χειρουργία είναι οι άνθρωποι. Πίσω από τις επεμβάσεις. Γιατί οι φωτογραφίες είναι καλές το πριν και το μετά, αλλά δεν μιλάνε, μιλάνε οι άνθρωποι. Και πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει μια τέτοια μια απλή επέμβαση για μια ερνοπλαστική, ή γυναίκες οι οποίες κάνουν μια αυξητική στήθους και αλλάζει η ζωή τους. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, αλλάζει πραγματικά η ζωή ενός ανθρώπου ο οποίος αποκτάει καλύτερη σχέση με τον εαυτό του. Όταν αποκτήσει μια γυναίκα καλύτερη σχέση με τον εαυτό της, όταν ένας άντρας αποκτήσει καλύτερη σχέση με τον εαυτό του, αποκτάει καλύτερη αυτοπεποίθηση, μπορεί να κυκλοφορήσει καλύτερα στον δρόμο και το κυριότερο φανταστείτε να δείτε ότι υπάρχουν μελέτες οι οποίες έχουν αποδείξει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει μια επέμβαση πλαστικής χειρουργικής βρίσκουν ευκολότερα δουλειά. Ή οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Δυστυχώς είναι, δεν ζούμε τη δικτατορία της ομορφιάς. Ή ευτυχώς. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην εποχή μας, ζούσε πάντα. Συνέβαινε πάντα. Αυτό το οποίο πρέπει να σκεφτόμαστε εμείς, ότι πρέπει να σκεφτόμαστε ότι η ομορφιά είναι στο μάτι εκείνου που το βλέπει. Ότι η ουσία είναι ότι πρέπει να έχουμε μια ισορροπία, δεν πρέπει να το παρακάνουμε. Αλλά αν κάτι μας ενοχλεί, υπάρχει λύση και η πλαστική χειρουργική πλέον έχει μπει στα σπίτια μας. Δηλαδή, ποιος δεν έχει δει μια επέμβαση πλαστικής χειρουργικής στο YouTube. Ποιος δεν έχει δει μια επέμβαση πλαστικής χειρουργικής στο οποιοδήποτε κανάλι, ας πούμε, ελληνικό ή αμερικανικό. Ή δεν έχει σχολιάσει την παραμόρφωση από τις υπερβολικές πλαστικές παρεμβάσεις. Είναι κάθε δυστυχώς νόμισμα έχει δίωξεις. Γιάννη, μας ζητούν να βάλουμε τελεία, γιατί ο χρόνος τελείωσε, αλλά με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και ό,τι καλό.